μεγάλη κολυμβητική διοργάνωση στα τέλη Ιανουαρίου με την ονομασία Απόστολος Παύλος αναμένεται να ταράξει τα νερά της Καβάλας. Οι πρώτοι διεθνείς αγώνες κολύμβησης Απόστολος Παύλος είναι γεγονός. Θα διεξαχνούν στην πόλη μας 26 με 28 Ιανουαρίου. Είναι διεθνείς αγώνες ενταγμένοι τόσο στο καλεντάρι της Πανελλήνιας Κολυμβητικής Ομοσπονδίας όσο και της ΦΙΝΑ της Παγκόσμιας Κολυμβητικής Ομοσπονδίας. Οι ενδείξεις μέχρι τώρα για το θέμα των συμμετοχών είναι πάρα πολύ ευχάριστες. Εκτιμούμε ότι οι ξένοι αθλητές, δηλαδή αθλητές εκτός Ελλάδος, θα αγγίξουν τον αριθμό 150 κατά προσέγγιση, χωρίς να συνυπολογίζουμε τους συνοδούς, τους προπονητές, τους γονείς και όλα τα σχετικά. Μεγάλοι πρωταθλητές του αθλήματος από Ελλάδα αλλά και εξωτερικό θα έχουν τις δικές τους συμμετοχές, ενώ έχει ενταχθεί και στον καλεντάρι της Παγκόσμιας Κολυμβητικής Ομοσπονδίας και της ΚΟΕ η μεγάλη αυτή αθλητική διοργάνωση. Παρουσιάζεται επίσης έντονο ενδιαφέρον από όλες τις πόλεις της Ελλάδος. Θα έχουμε συμμετοχές αθλητών πάρα πολύ ψηλού επίπεδου. Ήδη έχουν δηλώσει συμμετοχή Έλληνες αθλητές οι οποίοι έχουν διακρίσεις, η Κέλλη Αραούζου η οποία είναι παγκόσμια πρωταθλήτρια κολύμβησης, Έλληνες πρωταθλητές, πρωταθλητές Έλληνες με διακρίσεις και τίτλους σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, Έλληνες και Ελληνίδες πρωταθλήτριες που έχουν λάβει μέρος σε Ολυμπιακούς Αγώνες, ιδίως τους τελευταίους του Ρίου. Οι συμμετοχές εκτιμούμε ότι θα ξεπεράσουν κατά πολύ τις 600 και οι αθλητές και οι συνοδοί που θα καταλήσουν στην πόλη μας για ένα τριήμερο περίπου, εκτιμούμε ότι θα ξεπεράσουν κατά πολύ τα 1200 με 1300 άτομα. Να σας πω για παράδειγμα ότι μόνο η αποστολή της Τουρκίας, γενικά όλοι οι Τούρκοι αθλητές, συνοδοί, προπονητές κτλ. Έχουν κλείσει κατά αποκλειστικότητα σχεδόν ένα ξενοδοχείο κεντρικό της πόλης. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι αυτό το πράγμα δίνει σε μια νεκρή τουριστική περίοδο για την πόλη μας και ένα πρόσθετο όφελος και για την τοπική οικονομία, έτσι, και για τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και ούτω καθεξής.